Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζω, είπε ο Γενικός Ελεγκτής, περίπτωση στην οποία συνάδελφοί του είχαν εντοπίσει άτομο με πολιτικά εκτεθειμένο ότι υπήρχε καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων. Τον είχαν ετοιμάσει να περιληφθεί σε επιστολή προς τον φόρο εισοδήματος τότε και δεν επιτράπηκε από την κυρία Γιορκάτζη. Με οδηγίες της κυρίας Γιορκάτζη, επεσήμανε ο Γενικός Ελεγκτής, αφαιρέθηκε από την επιστολή προς το τμήμα φορολογίας σε αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είπε ο Γενικός Ελεγκτής, το συγκεκριμένο άτομο ήταν βουλευτή. Επίσης, Κατερίνα, να πούμε, είχαμε μια νέα αποκάλυψη στην Επιτροπή Ελέγχου. Η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογούμενων, για την οποία διεξάγεται ποινική έρευνα για φοροδιαφυγή από την αστυνομία, διορίστηκε από τον έφορο φορολογίας υπεύθυνη για τους μεγάλους φορολογούμενους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από απαντητική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη προς τον Πρόεδρο των Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Γιώργο Περδίκη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως περιορισμένης χρήσης, δηλαδή ήταν απόρριτη. Η Επιτροπή Ελέγχου κατήγγειλε και το γεγονός ότι παράνομα το Υπουργείο Οικονομικών καθυστέρησε 7 μήνες να απαντήσει στην Βουλή όταν η νομοθεσία προνοεί απάντηση σε ένα μήνα. Τερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.